χάλια. Όπως πάντα χάλια. Άλλες μέρες. Το ίδιο είναι. Με πολλή υπομονή θα πρέπει να εφοδιαστεί όποιος αποφασίσει να περάσει με το αμάξι του από την παραλιακή στο Ηράκλειο κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες. Στο παράκτιο μέτωπο, ο χρόνος που απαιτείται για να διασχίσει κανείς τη διαδρομή έως το λιμάνι σε ώρες αυξημένης κίνησης είναι πολύ περισσότερος ακόμα και από αυτόν που θα χρειαζόταν ένας πεζός. Κάθε μέρα. Μα κάθε μέρα όμως. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Και έχει να κάνει και με εμάς. Δηλαδή σήμερα. Ένας κύριος, εδώ που βλέπετε που είναι το, για να μπει στο αυτό στη Μητσοτάκη, είχε απλά παρκάρει εκεί, είχε αφήσει τα μάξη εκεί για 3/4. Κάθε μέρα έχει κίνηση, κάθε μέρα μπλοκάρουν εδώ πέρα. Απόλυτα φυσιολογικό φαίνεται σε κάποιους να παρκάρουν κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου, αδιαφορώντας για το κυκλοφοριακό κομφούζιο που δημιουργείται σε κεντρικούς δρόμους, όπως τη Γιαμαλάκη και τη Μητσοτάκη. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, ειδικά αυτές τις μέρες, λόγω τώρα των καιρικών συνθηκών που είχαμε, κρύες μέρες έπαιρνε όλος ο κόσμος στα αυτοκίνητα και συγκεκριμένα εδώ πέρα και με τα κυκλικά εδώ πέρα γίνεται ο χαμός. Έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες στην παραλιακή Ηρακλείου με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές. Πρωινές ώρες είναι, έχει κίνηση αρκετή και μετά τις 7 δηλαδή που πέφτει ο ήλιος δει. Υπάρχει κίνηση. Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες το φαινόμενο αυτό να παρατηρείται πιο έντονα, καθώς η καθημερινότητα για τους περισσότερους επέστρεψε για τα καλά μαζί με το φθινόπωρο, ωστόσο πρόκειται για μια περιοχή γνώριμη για την κυκλοφοριακή της συμφόρηση.